δράση, η οποία ξεκινάει από το Υπουργείο και προβλέπει την, να παραμένει η τσάντα του μαθητή στο σχολείο δύο Σαββατοκύριακα κάθε μήνα και φυσικά μετά από αξιολόγηση της εμπειρίας θα μπορεί να υπάρξει σταδιακή η επέκταση του μέτρου. Ξέρετε ότι είναι μια εποχή γεμάτη άγχος και υποχρεώσεις και ο χρόνος είναι ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά να τους αφιερώνουμε όσο περισσότερο χρόνο γίνεται. Αυτό πρακτικά λοιπόν, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα γίνεται προσπάθεια στο σχολείο να γίνονται οι εργασίες, όσες εργασίες ας πούμε προβλέπονται για το σπίτι και το μαθητής να μεταβαίνει τα δύο Σαββατοκύριακα το μήνα χωρίς κατοίκον εργασίες, χωρίς άγχος δηλαδή. Αυτό βέβαια ακούγεται πολύ όμορφο και πολύ ευχάριστο για τους γονείς, για τα παιδιά που θα έχουν άπλετο ελεύθερο χρόνο να κάνουν ό,τι θέλουν, να ασχοληθούν με δραστηριότητες που θέλουν. Με δραστηριότητες που θέλουν, ώρες ξενιασιάς, παιχνιδιού, ξεκούρασης, μα πάνω απ' όλα. Και πιο η οικογένεια, να έτσι. Να δίνεται λίγος χρόνος αλληλεπίδρασης με τους γονείς του. Έτσι. Δηλαδή να βγουν στη φύση, να μιλήσουν, να έρθουν πιο κοντά. Να πάνε μια εκδρομή, να ζήσουν, έτσι, λίγο, να ζήσουν λίγο με ηρεμία και χαμόγελα. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι είναι στιγμές που χρόνια αργότερα θα πρωταγωνιστούν στις αναμνήσεις τους. Δεν θα εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα σε κάποια σχολεία του Νομού Λεσιθίου? Ναι, δημοτικά θα εφαρμοστεί σε τρία δημοτικά σχολεία. Ένα του Αγίου Νικολάου, το τρίτο δημοτικό σχολείο του Αγίου Νικολάου, το τρίτο δημοτικό σχολείο της Ιεράπετρας και το τρίτο δημοτικό σχολείο της Ετίας. Τα τρίτα δηλαδή. Τα τρίτα, έτσι. Όλα τα τρίτα, ναι. Θα εφαρμοστεί πιλωτικά για δύο Σαββατοκύριακα από το επόμενο πιθανότατα και θα γίνει μια αξιολόγηση για να δούμε πώς κύλησε η χρονιά και να δούμε αν θα επεκταθεί, αφού συνεννοηθούμε με τον Περιφερειακό Διευθυντή και το Υπουργείο, για να δούμε αν θα επεκταθεί την επόμενη σχολική χρονιά. Αυτό σημαίνει, είπατε ότι θα ξεκινήσει από την ερχόμενη εβδομάδα πιθανότατα, έτσι, ναι, 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 να εφαρμόζεται. Τώρα θα αφορά όλες τις τάξεις του σχολείου ή συγκεκριμένες? Θα αφορά όλες τις τάξεις του σχολείου. Θα αφορά όλες τις τάξεις του σχολείου. Θα το υποστηρίξει ο Σύλλογος ο διδασκόντων του σχολείου και ο διευθυντής του κάθε σχολείου και θα σταλεί μια επιστολή στους γονείς που θα τους εξηγούμε τι είναι αυτό που πάμε να κάνουμε. Και θα είναι ενδεχομένως τώρα κάποιοι που μπορεί να θέλουν να βγάλουν την ύλη. Ξέρετε, το Σαββατοκύριακο είναι αφορμή για να πολλές φορές κάποιοι εκπαιδευτικοί να βάλουν τα διαγωνίσματα για τη Δευτέρα που έχουν τα παιδιά το χρόνο να διαβάσουν. Εντάξει, και να έρθουν μπορούν τη Δευτέρα. Έτσι ήταν ένα κίνημα. Αλλά μπορούν να το κάνουν το άλλο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή να έχουν μια... Θα προσαρμοστούν δηλαδή στα νέα δεδομένα κάπως. Ναι, σύνοψη της ύλης και να δίνουν επαναληπτικές ασκήσεις στην ύλη του 15ήμερου, ας πούμε, για τη εβδομάδα. Μάλιστα. Ενδιαφέρον θα έχει να το παρακολουθήσουμε πέρα από το, έτσι, ναι, από το πρακτικό το θέμα. Βέβαια. Είναι και το, έτσι, η συνύπαρξη των παιδιών στο σπίτι. Να... Ναι. Όχι για καθησιό από αυτή την άποψη, αλλά να ασχοληθούν με δραστηριότητες και πράγματα που τους αρέσουν, να μην το δούμε. Όχι για τεμπελιό, αλλά κυρίως για να δοθεί, να ζήσουν τα παιδιά λίγο ξένιαστα και να δοθεί λίγος περισσότερος χρόνος για τους να μιλήσουν, να κουβεντιάσουν, να δράσουν, να χαρούν με τους γονείς τους. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πιεσμένο μέσα στην εβδομάδα. Πολλά ιδιαίτερα εξωσχολικές δράσεις και δραστηριότητες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε για αυτό το πρόγραμμα. Όχι, δεν θέλω να προσθέσω. Θα το δούμε στην πορεία πώς... Είναι πιλωτικό. Εφαρμόζεται σε ένα σχολείο στην κάθε πόλη του νομού. Ένα στην Ιεράπετρα, ένα στον Άγιο Νικόλαο και ένα στη Σιτία. Είναι πιλωτικό. Θα αξιολογηθεί μαζί με τους συλλόγους διδασκών και τους διευθυντές των σχολείων και στο τέλος του χρόνου θα προτείνουμε είτε την επέκτασή του είτε την ανάλογα πώς θα έχει πάει.